Φιλική κουβέντα και πίνουμε και το καφεδάκι μας και είναι και πάρα πολύ ωραία. Έτσι θέλω να νιώθετε εδώ, γιατί συζητάμε. Τα θεωρεί πάρα πολύ φυσιολογικά, ας πούμε, το να ξεχάσω να τον αφώ ο γιος μου. Το έχεις κάνει. Ναι, ναι. Και ήμασταν σε κάτι φώτα, θυμάμαι. Τραγουδούσα εγώ μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί είσαι εδώ! Δεν τους κάνει καμία εντύπωση. Τίποτα, ναι. Δεν καταλαβαίνουν. Μόνο η Σεμίνα πάλι που θα μου πει. Η ισορροπία στο σπίτι. Η ισορροπία, να σου πω πολύ. Και θα σου πω είναι εκτός τη δουλειά του. Αναγκαζόταν να πηγαίνει πρωινές, απογευματινές προπονήσεις, ταξί. Οπότε ναι. Είχα όλο το βάρος εγώ. Και η πεθερά μου βέβαια, η βοήθεια που είχα. Οι γονείς μου είναι Ελλάδα. Δεν μπορούσανε όσο μπορούσε η μαμά μου. Αλλά κυρίως όλο το βάρος το είχα εγώ. Είχα υπομειστεί όλη αυτή την κατάσταση, γι' αυτό έκανα εισφορές. Για τα παιδιά. Ναι. Για τα παιδιά, δεν είναι μόνο για τα παιδιά, γιατί έτσι ήταν η ζωή μας. Ναι, δηλαδή, για το πρόγραμμα της οικογένειας. Ναι. Άρα θεωρείς ποιο από τα δύο. Ναι. Και εμφανισιακά σου μοιάζει περισσότερο. Ναι. Και εμφανισιακά μου μοιάζει. Άρα η μάνα σου, δεύτερη δεν έχει, κοίτα να είσαι πιο. Έτσι είναι ο γιος μου. Δεν τον πολύ νοιάζει. Δεν τον νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι. Που είναι και δικό μου στοιχείο αυτό. Ναι. Δεν έχετε πάθει. Και αυτό σε ένα πιο μωρό. Μ' αρέσει το όμως που σκέφτεσαι και αυτό. Ναι. Με έχει κάνει πολύ καλύτερο άνθρωπο ο Γιώργος. Και καταφέρει αυτό. Γιατί... Έχει να περάσω πολλά μακριά από τους δικούς μου. Ναι. Και είναι, νομίζω το πρόβλημά μου είναι Χαλκιδική, δεν μπορεί να έρθει καθόλου λόγω του ότι έχει τη γιαγιά μου σε άσχημη κατάσταση. Ξέρει, λες και βρίσκομαι, ξέρεις, μακριά, λες και είμαι απόκληρος, πώς να σου το πω. Επειδή ήταν χωρισμένοι γονείς μου, όχι όμως. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά επειδή δεν είχαμε αυτή τη θαλπορή το θεσμό της γονής. 8. Άρα δεν έχεις πάρα πολλές εικόνες και με τους δύο γονείς μαζί. Έχω την αίσθηση ότι οι εικόνες που έχω πρέπει να είναι μία με τη γιαγιά μου. Έχω που μας μεγάλωσε κιόλας. Ήταν η οικογένεια μου και η γιαγιά ήταν βράχος. Που λες, δεν είχα όλο αυτό την εικόνα στο να θέλω να το συνεχίσω. Είμαι και πολύ τυχερή. Μα αφού σου λέω και μόνο που μου το είπες, λέω. Ναι. Περίεργο, ναι. Πόσο σε έχουν αλλάξει τα παιδιά? Πάρα πολύ. Πολύ. Αγαπούσα που ήταν, αλλά έμεινε το ένα. Οπότε ήταν. Γιατί έπαθες πανικό? Για τα δίδυμα, για το ότι θα ήταν δίδυμα, ή γιατί είμαι έγκυος, τι θα αλλάξει στη ζωή μου, ας πούμε. Όλοι. Και από τη μεριά της μαμάς μου και του μπαμπά μου, όλοι έχουν δίδυμα, οπότε δεν ήταν τόσο σοκαριστικό. Μετά που γεννήθηκε η Σεμίνα. Και μετά με τον έρχομο του δεύτερου, ισχύει αυτό που λένε ότι. Και όταν γεννήθηκε ο Ανδρέας, ουσιαστικά δεν μοιράζει τίποτα στα δύο. Απλά Δεν μπορώ να σε φανταστώ πώς θα ήσουν πριν τα παιδιά. Δεν ξέρω. Ούτε δεν μπορεί. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Ψάχνοντας για σένα, τώρα που σε έψαχνα λίγο το είδα. Παμπάδες, τους λένε τα παιδιά τους ότι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί και αυτοί προσπαθούν να τους πείσουν για το αντίθετο. Και σένα σε παρότρινε. Ο μπαμπάς μου, όταν ήμουν μικρή, και ο χώρος ήταν εντελώς διαφορετικός που ασχολήθηκε. Ναι. Για τη σχολή. Για τη σχολή, ναι, για τη δραματική σχολή. Mm-hmm. Είχα την τύχη να έχω έναν εκπληκτικό άνθρωπο στην οικογένειά μας, έναν θείο μου, το Λευτέρη τον Καπώνη, ο οποίος ήταν αυτός που είχε γράψει το «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή». Η σειρά μου λέει πήγε, αλλά δεν νομίζω να το βλέπω και πολύ. Και έτσι έγινε «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή» στο Σταρ με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο και τη Ζέτα τη Μακρυπούλια. Με την Παπουτσάκη. Ναι, ναι, εντάξει, όλα του Λευτέρη του Καπώνη. Ξέρεις, είμαι μέσα όλα. Και τι είσαι. Εγώ δεν το είχα τόσο. Είχα περισσότερο με τη δημοσιογραφία. Μου άρεσε και έτσι και έγινε. Είχες μιλήσει ανοιχτά εκεί, σε σημείο που μπορώ να προκαλέσω και άγχος στα παιδιά μου όλο αυτό. Ναι, δηλαδή τι μπορεί να τους πεις. Το κινητιστικό το δυστύχημα, οι μεγαλύτεροι μου φόβοι έχουν να κάνουν με το αυτοκίνητο. Γιατί πιστεύω ότι ακόμα και τα παιδιά μου θα πάρουν τη μόνη στα χέρια τους, θα τους κάνουν τη ζωή δύσκολη. Αυτό με πιάνει πανικός, ναι. Αυτό δεν το είχα πριν. Γιατί τα είχα τα παιδιά μου όταν έγινε το ατύχημα. Ναι. Το πόρτα και να φωνάξω μην άνοιξε την πόρτα καθόλου, κανένας. Παθαίνουν πανικό και οι ίδιοι. Γιατί να μην ανοίξουν την πόρτα. Θεωρώ ότι πρέπει εγώ να πάω. Νομίζω ότι αυτό το μαύρο σύννεφο υπάρχει. Από εκεί και πέρα ο χρόνος βγει, αφήνει βέβαια τις πληγές του, αλλά τις απαλύνει τόσο πολλές που αφήνει και μια γλυκιά ανάμνηση από όλο αυτό. Φύγει από τη ζωή, αλλά δεν έχει φύγει από κοντά μας. Ναι. Είναι μέρος της οικογένειάς μας. Ναι. Νομίζεις ότι σε έχει βοηθήσει σε διάφορους τομείς της ζωής σου και σε σχέση με αυτό το... Ναι, ναι. Δεύτερον, θέλω να χαίρομαι τη ζωή μου κάθε μέρα και κάθε λεπτό.
Δεν αφήνω, περίμενε είναι δεδομένο ότι όλοι θα γεράσουμε, όλοι θα είμαστε τέτοιο. Οπότε θέλω να χαίρομαι τη ζωή μου όσο περισσότερο γίνεται με τους φίλους μου, λατρεύω τους φίλους μου, νομίζω ότι είναι... 2020 ήταν για όλους μας μια περίεργη χρονιά. Τώρα για σένα μόλις υποδεχτήκαμε. Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.